Και ενώ η κατάσταση στο μεταναστευτικό παραμένει εκτός ελέγχου, κάποιοι ρίχνουν λάδι στη φωτιά, εκμεταλλευόμενοι βεβαίως και τις αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Είχαμε λοιπόν κάλεσμα στο διαδίκτυο για μπάρμπεκιου με χοιρινό κρέας, απαγορευμένο βεβαίως για τους μουσουλμάνους, έξω από την δομή στα Διαβατά. Το θέμα έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση. Ο απελώνας ήταν ξέφραγκο αμπέλι. Μπορούσαμε να τους φάξουν. Ακραία ρητορική και προειδοποιήσεις από τη συγκέντρωση στην Άουσα. Κάτοικοι ανησυχούν για τον αριθμό των μεταναστών στην περιοχή και κάποιοι ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Είχε προηγηθεί κινητοποίηση σε ξενοδοχείο που φιλοξενεί μετανάστες. Η δεύτερη επίσκεψη στα ξενοδοχεία, παιδιά, δεν θα είναι ο σεβασμός που δείξαμε. Σεβασμό δείξαμε στον εχθρό. Το κάλεσμα μέσω ίντερνετ για μπάρμπεκιου με χοιρινά σουβλάκια και αλκοόλ έξω από τη δομή στα Διαβατά θεωρήθηκε από πολλούς ένα διαδικτυακό αστείο. Κάποιοι το πήραν στα σοβαρά και υποστηρίζουν την ιδέα, παρότι είναι προσβλητικό για τους μουσουλμάνους. Και ο διοργανωτής επιμένει. Επιλέξαμε να κάνουμε αυτήν την ειρηνική και ευρηματική διαμαρτυρία. Θα είμαστε σε μια απόσταση ασφαλείας από το hot spot. Δείχνουμε κατανόηση. Είμαστε σε απόλυτη συνεννόηση με την αστυνομία. Στα Διαβατά μετανάστες έχουν φτάσει να κοιμούνται, όπως βλέπετε, δίπλα στο δρόμο. Κάποιοι εμπλέκονται σε ένα πραγματικό μας πρόβλημα με λάθος τρόπο, τονίζουν για τον μπάρμπεκιου κάτοικοι της περιοχής. Πρέπει να βρεθεί μια λύση ειρηνικά και όμορφα. Με το να τους μπούμε στο μάτι γιατί θα ψήσουμε χοιρινό, για μένα δεν είναι λύση. Εγώ δεν θα πάω. Γιατί αυτή είναι γελοιότητα. Είναι γελοιότητα, αλλά έχουν και το δικαίωμα να κάνουν σε αυτή τη χώρα ό,τι θέλουν. Και δεν θα μας το αποκρύψει κανένας Γιαννούλης. Η αναφορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη στον ποινικό κώδικα, ενώ σχολίαζε ως κτηνοδία τον μπάρμπεκιου με χοιρινό έξω από τη δομή, συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καταδικάζει. Οτιδήποτε ρίχνει λάδι στη φωτιά είναι άστοχο και δεν έχει καμία θέση σε αυτή την συγκυρία, στο δημόσιο διάλογο. Και τις δύο πλευρές. Δεν χρειάζεται να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά σε αυτά τα θέματα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διευκρινίζει ότι δεν εννοούσε να κινηθεί αστυνομία ή κάποια νομική διαδικασία για τον μπάρμπεκιου έξω από τη δομή και επιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία. Έχουν αφίσα στο διαδίκτυο, στη σελίδα τους, που λέει «Ενωμένοι Μακεδόνες, μπάρμπεκιου κατά των λαθρομεταναστών, καταναλώνουμε άφθονο αλκοόλ και χοιρινό μπροστά στο κέντρο της υποδοχής προσφύγων στα Διαβατά». Ο Κυρανάκης και ο Πλεύρης πέφτουν να τους υιοθετήσουν και περιμένουν μια απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία. Ζητάει ότι θα έπρεπε να ήταν ποινικό αδίκημα. Μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά το ότι δεν μπορούμε να τρώμε χοιρινό και να πίνουμε αλκοόλ επειδή ενοχλούνται κάποιοι. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέβασε μια φωτογραφία από σουβλατζίδικο. Για μπύρα και χοιρινό σουβλάκι με καλούς φίλους. Η ανθρωπιά, η λεβεντιά, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός στον αδύνατο δεν νομοθετούνται. Το να πας να προκαλείς την ώρα που έρχεται ένας εξαθλειωμένος, εξεριζωμένος άνθρωπος, αυτό δεν έχει λόγια ο Μπαμπινιώτης για να το περιγράψει. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, καλούμαστε να συνυπάρξουμε. Το να συλληφθούν. Όχι. Όχι, δεν είναι τόσο κολάσιμο πια αυτό. Η συνύπαρξη είναι δύσκολη και απαιτείται αλληλοσεβασμός για να αποφευθούν οι ακρότητες. Σχολιάζουν για τον μπάρμπεκιου Έλληνες και μετανάστες στην Οδό Αχαρνών, που είναι γεμάτη σπίτια και μαγαζιά αλλοδαπών. Ακόμα και αν είναι δίπλα σας και ψήνει κάποιος χοιρινό. Κάποιους ψήνουνε, αλλά γιατί θα περάξουμε τίποτα. Είναι η δική γιατί του... είναι δική του φαΐ. Αν έρθω επίτηδες και ψήσω δίπλα σου. Τίποτα. Άμα κάνουνε αυτά, είναι άλλο πράγμα.